Η Αδεδή στάθηκε πάντα αλληλέγγυα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, πάλεψε και συνεχίζει να παλεύει ενάντια στις πολιτικές διακρίσεων, ενάντια στις πολιτικές εξαντραποδισμού των μεταναστών και προσφύγων, ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό. Ειδικά σήμερα, αυτή την περίοδο, αγωνιζόμαστε ενάντια στις πολιτικές της Ευρώπης φρούριου, που κλείνει όλο ένα και περισσότερο τα σύνορά της στα θύματα των πολέμων και της φτώχειας, της Ευρώπης που εντείνει το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία για να συγκαλύψει το πραγματικό έγκλημα που είναι οι ιντεραλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, η στρατιωτική εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας στη Συρία και η πολιτική αποτροπής με τους εκατοντάδες πνιγμένους στο Αιγαίο. Η παρουσία των δυνάμεων της Frontex και η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στο Αιγαίο και στην περιοχή ευρύτερα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για τους πρόσφυγες, αλλά και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ, επιδεινώνουν την κατάσταση αστάθειας στο Αιγαίο, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και η ειρήνη στην περιοχή και εμπλέκουν τη χώρα μας σε εντρελιστικούς τυφοδιοκτισμούς πολεμικούς στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Στην Ελλάδα, στη χώρα μας, οι εκατόμβες των δυνημένων προσφύγων και μεταναστών στο Αιγαίο, με τη διατήρηση του φράχτη στον Εύρο, συμπληρώνονται τώρα με την επαναλειτουργία των γιγαντιαίων στρατόπεδων συγκέντρωσης. Ως ΑΔΕΔΗ καταγγείλαμε την πρόσφατη αστυνομική επιχείρηση για την απομάκρυση των προσφύγων της Ιδωμένης και τη μεταφορά τους σε κέντρα φιλοξενίας, όπως αυτοί τα χαρακτηρίζουν, αφού προηγούμενα εκδιώχθηκαν από εκεί και οι αλληλέγγυοι και οι δημοσιογράφοι, προφανώς για να μην καταγράψουν αυτή την ανθρωπιστική, όπως την εμφανίζουν, διαδικασία. Η μεταφορά των προσφύγων σε κέντρα φιλοξενίας δεν σημαίνει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Σημαίνει τον εγκλεισμό τους σε χώρους ιδιότυπης κοινωνικής απομόνωσης που δεν πληρούν αυτοί οι χώροι στοιχειώδεις προϋποθέσεις πρόσβασης σε βασικά κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες. Με τον κίνδυνο των απελάσεων και των φυλακίσεων να επικρέμαται διαρκώς από πάνω τους, σε εφαρμογή αυτής της κατάπτυσης της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Σημαίνει επίσης ο εγκλεισμός σε αυτούς τους χώρους τη βίαιη καταστολή της ελπίδας και της πίεσης που ασκούσε η φυσική τους παρουσία στην Ιδωμένη για το άνοιγμα των κλειστών συνόρων μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που ρέπει όλο και περισσότερο σε ρατσιστικές πολιτικές αυταρχισμού. Για μια ακόμη φορά, πίσω από την ανθρωπιστική ρητορική της, η μνημονιακή συγκυβέρνηση της χώρας μας μεταβάλλεται σε φύλακα άγγελο της Ευρώπης φρούριο. Την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στη χώρα μας δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη ενάντια στην κατεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης, δεκάδες χιλιάδες μετανάστες εργαζόμενοι στη χώρα παραμένουν ανασφάλιστοι, συλλαμβάνονται και φυλακίζονται εξαιτίας της άρνησης του κράτους να νομιμοποιήσει την παραμονή και την εργασία τους, με αποτέλεσμα να διωγγώνονται πέραν των άλλων και τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων. Η ΑΔΕΔΗ ήταν και παραμένει πάντα ενάντια σε αυτές τις πολιτικές καταστολής και ρατσισμού που αποτελούν κατά την γνώμη μας την άλλη πλευρά των μνημονίων, των βάρβαρων μνημονίων, την άλλη πλευρά της σκληρής λιτότητας των δραματικών περικοπών στις κοινωνικές υπηρεσίες της διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης για να αποπληρωθεί το χρέος αυτό που δεν αποπληρώνεται παρά μόνο με την κοινωνική ερήμωση στον τόπο μας. Καλούμε και εμείς τους εργαζόμενους στο δημόσιο να δώσουν το παρόν σε αυτή τη δέκατη αντιρατσιστική γιορτή με αυτό το πλούσιο περιεχόμενο που ήδη εξέθεσε ο Θανάσης ο Κούρκουλας. Καλούμε τους εργαζόμενους να αγωνιστούν για να σταματήσουν οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις, να δημιουργηθούν ασφαλείς δρόμοι διέλευσης των προσφύγων, να δημιουργηθούν ανοιχτές δομές φιλοξενίας, αξιοποιώντας τα δημόσια κτίρια, να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό στις κοινωνικές υπηρεσίες, να επιταχυνθεί η διαδικασία παροχής ασύλου και χαρτιών νομιμοποίησης και να καλυφθούν οι προσωρινές ανάγκες στέγασης και σύντησης.
καλούμε τέλος να παλέψουμε όσο γίνεται πιο συντονισμένα για την ανατροπή του μνημονιακού αδιεξόδου της λιτότητας, τη χρηματοδότηση των κοινωνικών αναγκών που έτσι θα καλυφθούν και οι ανάγκες των προσφύγων και μεταναστών, με την εθνικοποίηση των εργατικών κοινωνικών έλεγχων των τραπεζών, με τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, με τη διαγραφή του χρέους, με τη σύγκρουση και ρήξη με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.